15 χρόνια, όταν ξεκινούσα τη δική μου επαγγελματική πορεία, τις δικές μου φιλοδοξίες, δικούς μου στόχους, είχα μια φιλοσοφία και πάνω σε αυτήν τη φιλοσοφία πορεύτηκα όλα αυτά τα χρόνια. Ήθελα λοιπόν να φτιάχνω κοστούμια για τους πελάτες μου, για τον κάθε πελάτη ξεχωριστά, όπου μέσω του κοστούμιου θα μπορούσα να δώσω εικόνα στην προσωπικότητα του, στο χαρακτήρα του, κουστούμια που φορώντας τα ο πελάτης μου θα μπορούσε να αντιληφθεί την αξία του, το πόσο χρήσιμος είναι, το πόσο μοναδικός είναι, ασχέτως κοινωνικής τάξης, ασχέτως οικονομικού στάτους, αλλά πάντα ήθελα να προβάλλω το χαρακτήρα του καθενός. Και πάνω σε αυτόν έχτισα όλη τη φιλοσοφία μου. Ήθελα να κάνω δουλειά την οποία ο πελάτης δεν θα πληρώνει το προϊόν, αλλά θα εξαργύρωνε τη δική του αξία. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Μπούσας, την Κριτική Επιτροπή, φίλους, οικογένεια, πελάτες, όσους με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να περάσω και ένα μήνυμα στις νεότερες γενιές, μιας και τα τελευταία χρόνια διδάσκω σε ένα από τα πανεπιστήμια της Κύπρου στον κλάδο του σχέδιου μόδας. Πιστέψτε στα όνειρά σας, δουλέψτε με όλο σας το είναι, δώστε την τελευταία σταγόνα του αίματος σας για το πάθος σας, για το όνειρό σας και μια μέρα αργά ή γρήγορα θα πετύχετε αυτά που θέλετε. Και όπως έγραψε και ο Καβαδίας, αξίζει φίλε να υπάρχει για ένα όνειρο και ας είναι η φωτιά του να σε κάψει. Και προσωπικά προτιμώ να ζήσω τη ζωή μου και αν είναι να καώ, ας καώ, παρά να μην ζήσω ποτέ ουσιαστικά γιατί φοβήθηκα αυτόν τον κάψιμο. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.